Πάμε να δούμε αυτή εδώ την άσκηση. Μου δίνει καταρχάς ένα σύνολο αντικειμένων, γραμμάτων εν προκειμένου, α, β, β, γ, 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 δ, δ. Έτσι, αυτομάτως αντιλαμβάνομαι ότι έχω ομάδες ομοίων αντικειμένων, οι οποίες αποτελείται, να το μαζέψω λίγο-λίγο, είναι ένα α, είναι 2β, είναι 4 γ και επίσης είναι και 2 δ. 1 και 2, 3 και 4, 7 και 2, 9, οπότε έχω 9 αντικείμενα συνολικά, τα οποία χωρίζονται σε αυτές τις ομάδες. Και πάμε να λύσουμε το πρώτο ερώτημα, πόσες συμβολοσειρές περιέχουν τη συμβολοσειρά αββ ή τη συμβολοσειρά αγαβ. Παρατηρούμε καταρχάς ότι έχουμε δύο περιπτώσεις, το ίδιο ζευτικό με βοηθάει στο να το εντοπίσω αυτό εδώ, και θέλω λοιπόν να έχουν το αββ η μία περίπτωση και η άλλη περίπτωση το αγαβ. Κατευθείαν λοιπόν θα πάμε στον τυπικό τρόπο με το οποίο θα το γράψουμε και θα πούμε ότι διακρίνω δύο περιπτώσεις, οι οποίες δύο περιπτώσεις είναι να έχουν το αββ και το αγβ. Οπότε λοιπόν πάμε για την πρώτη περίπτωση. Η πρώτη περίπτωση λοιπόν, και τα γράφουμε αυτά αναλυτικά, να περιέχει το αββ, και είναι σημαντικό επίσης όταν κάνεις μια περιπτωσιολογία, επειδή μετά θα μπλεχτείς μέσα στις λεπτομέρειες της άσκησης, να γράψεις πρώτα ποιες είναι οι περιπτώσεις, προκειμένου να μην το ξεχάσεις κιόλας. Οπότε λοιπόν προσοχή. Επίσης παρατηρώ ότι να έχω το αββ ή το αγβ είναι δύο γεγονότα που είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Δεν γίνεται να έχεις το ένα και το άλλο ταυτόχρονα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Και πάμε τώρα να λύσουμε τις δύο περιπτώσεις. Ξεκινάμε με την περίπτωση να περιέχει το αββ. Οπότε θα πάω να ξαπλώσω λίγο τις παύλες. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9, ωραία. Όσες είναι και τα αντικείμενα. Και πάμε τώρα να δούμε με πόσους τρόπους μπορώ να τοποθετήσω το αββ. Οπότε το κουμπώνω σε αυτές εδώ τις θέσεις, αββ λοιπόν, μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει εδώ, μπορεί να πάει εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι να πάει σε αυτήν και σε αυτήν εδώ τη θέση. Να εφαρμόσουμε τώρα με συνέπεια αυτό το κολπάκι εντός εισαγωγικών του τέλος μείον αρχή συν 1. Παίρνω το πρώτο αντικείμενο της διάταξης, της ομάδας που στείνω τώρα πάνω στη διάταξη. Το α λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι θα παίζει από τη θέση 1. Και πάμε να ρυθμίσουμε λίγο τις παύλες για να είμαστε συνεπείς. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Άρα λοιπόν θα παίξει από τη θέση 1 το πρώτο αντικείμενο έως και τη θέση 7. Προσοχή δηλαδή, έτσι ότι ασχολούμαι με το πρώτο αντικείμενο της διάταξης. Άρα λοιπόν το τέλος μείον αρχή συν 1, αυτό το οποίο μου λέει εδώ πέρα, είναι 7 τέλος μείον 1, 1 συν 1. Άρα λοιπόν 7 τρόποι για τη διαχείριση του περιορισμού. Και αμέσως μετά, μόλις με το καλό ξεπεριστρέψαμε τον περιορισμό, έχουμε τα υπόλοιπα, όπου στα υπόλοιπα θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να γράφουμε τι κάνουμε. Ναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τοποθετήσει πάνω στη διάταξή μου, να το δεις και λίγο νοητός, φτιάχνω λίγο ένα σχηματάκι εδώ. Αυτή τη στιγμή το α, το β και το β έχουν καταλάβει τρεις θέσεις της διάταξης. Όλες οι παύλες τις οποίες είχαμε βάλει ήταν συνολικά 9. Οπότε τώρα φύγαν από τις 9 ή 3, άρα έχουν απομείνει 6 θέσεις. Αυτό λοιπόν θα το καταγράψω, ότι έχουν απομείνει 6 θέσεις. Προσοχή, βλέπεις λίγο ότι με το σχηματάκι που κάνω δεν καθορίζω, ας πούμε, ότι είναι 2 από εδώ ή 3 από εκεί. Ξέρω ότι συνολικά είναι 6 θέσεις και αυτό είναι το οποίο με ενδιαφέρει κιόλας. Άρα λοιπόν στις 6 θέσεις αυτές τι πρέπει να βάλω τώρα. Έχει φύγει το α και τα 2β, άρα έχουν μείνει τα υπόλοιπα, τα οποία υπόλοιπα είναι 4γ και 2δ. Τα καταγράφω λοιπόν αυτά, και αυτό τώρα σε 6 θέσεις 4γ και 2δ είναι ένα καθαρό πρόβλημα μεταθέσεων ομάδων ομοίων. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα ως μεταθέσεις ομάδων ομοίων, οι τρόποι είναι 6 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό επί 2 παραγωγικό. Και τώρα αυτά τα δύο αποτελέσματα πρέπει να συνδυαστούν με τον κανόνα του γινωμένου, έτσι. Θα γίνει και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν έχω 7 επί 6 παραγωγικό, 4 παραγωγικό επί 2 παραγωγικό. Υπόψη ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη μεθοδολογία, έτσι που ίσως να την έχετε βρει, δεν την έχω αναφέρει καθόλου, ότι μπορούμε να θεωρήσουμε το όλο το αβ σαν ένα γράμμα, και αμέσως μετά να το διατάξουμε σαν να είναι όλο αυτό μια ομάδα. Αυτή τη μεθοδολογία συνιστώ να την αποφεύγει κάποιος, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε κάποια προβλήματα, εντάξει. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι σίγουρα ορθός σε όλες τις περιπτώσεις. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη περίπτωση, που είναι να περιέχει το αβ. Εντελώς αντίστοιχη διαχείριση. Θα κάνουμε πρώτα τον περιορισμό, μετά τα υπόλοιπα. Απλώνω λοιπόν τις παύλες κάτω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παύλες. Το αβ λοιπόν θα πάει εδώ, θα πάει εδώ,
το μετακινώ κατά μία θέση τη φορά, μέχρι και να πάει στις τρεις τελευταίες θέσεις. Είναι εντελώς αντίστοιχο με το προηγούμενο, έτσι. Δηλαδή, έχω πάλι τέλος μείον αρχή συν 1. Άρα, λοιπόν, έχω 7 μείον 1 συν 1, το οποίο μου κάνει συνολικά 7 τρόπους. Το κρατάμε αυτό. Και τώρα εδώ φαίνεται κιόλας γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταγράφεις τι είναι τα υπόλοιπα. Γιατί τα υπόλοιπα διαφοροποιούνται σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, εδώ τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι 6 θέσεις μεν έχουν να συμπληρωθούν. Αλλά προσοχή, έχουμε βάλει το α, άρα α δεν υπάρχει. Εντάξει, έχουμε βάλει όμως ένα β, άρα έχουμε ένα β ακόμα να τοποθετήσουμε. Τα γ ήταν 4 συνολικά και έχω τοποθετήσει τώρα το 1. Άρα λοιπόν έχουν απομείνει 3 γ αυτή τη στιγμή. Και τέλος από τα δέλτα δεν έχω βάλει κανένα, άρα λοιπόν είναι 2 τα δέλτα. Άρα το πρόβλημα είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων και πάλι, αλλά η πληθάριθμη των αντικειμένων είναι διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Ναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε 6 παραγωγικό προς 1 παραγωγικό, 3 παραγωγικό, 2 παραγωγικό. Αυτά όσον αφορά την επίλυση αυτής της περίπτωσης και θα συνδυάσω τα δύο αποτελέσματα με τον κανόνα του γινωμένου. Άρα λοιπόν έχουμε 7 τρόπους για τον περιορισμό και μετά 6 παραγωγικό, 1 παραγωγικό, 3 παραγωγικό, 2 παραγωγικό. Και τώρα αμέσως μετά στο τέλος, τέρμα απατησίων δηλαδή μετά την καταγραφή των περιπτώσεων, εδώ δηλαδή, πρέπει να γράψω ότι θα κάνω έναν ωραίο κανόνα αθροίσματος, ο οποίος να ενοποιεί τις δύο περιπτώσεις, γιατί θα γίνει η μία περίπτωση ή η άλλη. Άρα έχω 7 επί 6 παραγωγικό προς 4 παραγωγικό επί 2 παραγωγικό, συν λοιπόν 7 επί 6 παραγωγικό, 1 παραγωγικό, 3 παραγωγικό, 2 παραγωγικό είναι οι περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επίλυση του ερωτήματος αυτού. Και πάμε να λύσουμε το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι και πιο ενδιαφέρον, μάλλον πιο εύκολο, ενώ όχι πιο ενδιαφέρον. Θέλω λοιπόν πώς είναι οι συμβολοσειρές που αρχίζουν με δέλτα και τελειώνουν με β' ή γ'. Εδώ τώρα μπορώ να το λύσω και με διαφορετικό τρόπο, αλλά να πούμε λίγο ότι μία απλή σκέψη που μπορούμε να κάνουμε στο ερώτημα αυτό είναι ότι διακρίνω δύο βασικές περιπτώσεις, έτσι, και η μία περίπτωση θα είναι να ξεκινάει με δέλτα, να έχω στην αρχή δηλαδή τον παυλόν το δέλτα, 2, 4, 6, 7, 8, 9, έτσι, και στο τέλος να πάω να βάλω το β. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτή η διαχείριση γίνεται τετριμένα με έναν τρόπο και το μόνο που απομένει είναι τι θα μπει εδώ στις ενδιάμεσες παύλες. Τι θα μπει, να το καταγράψουμε λιγάκι. Έχει φύγει το 1 δέλτα και το 1 β. Άρα λοιπόν έχουν απομείνει 1 α, έχει απομείνει 1 β, έχουν απομείνει 4 γ και έχει απομείνει και 1 δέλτα. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση και η δεύτερη περίπτωση τώρα είναι στις 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παύλες να ξεκινάει και πάλι με δέλτα και να τελειώνει αυτή τη φορά με γάμα. Για να γράψουμε λίγο και τα αντικείμενα, ποια είναι αυτά εδώ. Τα αντικείμενα τα οποία απομένουν είναι 1 α, έτσι, αμέσως μετά β δεν έβαλα, άρα έχω 2 β, γ έβαλα, άρα έφυγε ένα γ, συνεπώς έχω 3 γ, και επίσης δέλτα δεν έβαλα, όχι ψέματα έβαλα, άρα έχω 1 δέλτα. Εντάξει, για να κάνω ένα έλεγχο, 1, 2 και 4, 6 και 1, 7, 1 και 2, 3 και 7, καλό είναι. Οπότε λοιπόν κάθε μία περίπτωση από αυτές τώρα στα υπόλοιπα αντικείμενα είναι μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Άρα λοιπόν έχουμε 7 παραγωγικό προς τους πληθάριθμους των ομάδων, δηλαδή 1 παραγωγικό, 1 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 1 παραγωγικό. Και αμέσως μετά και για την από κάτω περίπτωση έχουμε τελείως αντίστοιχα 7 παραγωγικό προς 1 παραγωγικό, 2 παραγωγικό, 3 παραγωγικό, 1 παραγωγικό. Εντάξει, τα δύο δε αποτελέσματα θα τα συνδυάσω με τον κανόνα του αθροίσματος. Έτσι, διέκρινα διαφορετικές περιπτώσεις, άρα από τον κανόνα του αθροίσματος και ξαναγράφω τα δύο αποτελέσματα ενωμένα με και. Υπόψη βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικού τύπου διαχειρίσεις. Έτσι, μία ορθή περιπτωσιολογία δεν είναι πάντα μονόδρομος, έτσι, ούτε μία ανάλυση σε φάση. Μπορεί να γίνεται και με διαφορετικά σκεπτικά. Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι το ίδιο. Εντάξει, η ανάλυση των παραγωγικών και να κάνουμε τις πράξεις με το κουμπιτεράκι, εννοείται ότι το αποτέλεσμα οφείλει να είναι το ίδιο. Και αυτό είναι και μια χρήσιμη παρατήρηση, δηλαδή αν βλέπεις κάποια άσκηση από κάπου αλλού ή μια δική μου άσκηση, έτσι, αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις αν βγάζεις διαφορετικό αποτέλεσμα είναι κάνε τα παραγωγικά, τα έχει κάνει και αυτός, μπορεί να έχει άλλο τύπο, αλλά εσύ κάνε τα παραγωγικά, σύγκρινε τα παραγωγικά και αν είναι ίδια τότε σημαίνει ότι το αποτέλεσμά σου είναι ορθό. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση αυτή. Έτσι, ένας διαφορετικός τρόπος θα μπορούσε να πεις ότι τοποθετώ το δέλτα στην αρχή με έναν τρόπο και αμέσως μετά διακρίνω δύο περιπτώσεις όσον αφορά την τελευταία θέση. Αν έχει β, εντάξει, απομένουν αυτές οι θέσεις με αυτά και αυτά. Αν έχει γ, απομένουν αυτές οι θέσεις με αυτά και αυτά. Πάλι όμως θα οδηγηθείς στο ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή σε έναν κανόνα του αθροίσματος στο τέλος.